60 χρόνια μαζί, λέω. Και το τονίζω αυτό, γιατί πραγματικά όλη μου η πορεία, η καλλιτεχνική 60χρονη πορεία, βασίζεται μόνο στην αλληλοεπίδραση του καλλιτέχνη με την κοινωνία, με τον κοινωνικό χώρο στον οποίο ζει. Οι εμπνεύσεις, τα θέματα, η συμπαράσταση στον καθημερινό άνθρωπο, στον άνθρωπο που αγωνίζεται για την ομορφιά της ζωής, για μια αξιοπρέπεια, για μια ελεύθερη ζωή, μια ζωή που να εκπέμπει τις ανθρώπινες αξίες. Αυτά ήταν τα ιδανικά για μένα σε όλη μου την ζωή και αυτά προσπαθούσα μέσα από την τέχνη μου να τα εκφράσω και να επικοινωνήσω μέσω αυτών με την κοινωνία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω μαζί, που αν δεν σκεφτόμουν με αυτόν τον τρόπο ίσως να μην υπήρχα και όλα σαν καλλιτέχνης. Γιατί υποθέτω και πιστεύω ακράδαντα ότι η τέχνη είναι συνδεδεμένη με τη ζωή. Πρέπει δηλαδή να εκφραστείς με ποιον είσαι. Συμμετέχεις στην ζωή των απλών ανθρώπων ή κάνεις τα δικά σου. Τα δικά σου δεν αφορούν μόνο εσένα. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η πορεία μου και γι' αυτό το ονομάζω, ο τίτλος ας πούμε των δύο συναυλιών αυτών είναι το 60 χρόνια μαζί. Είναι μεγάλη τιμή για την περιφέρεια Κρήτης και για μένα προσωπικά το ότι φιλοξενούμε σήμερα κοντά μας τον Χρήστο Λεοντή, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, ο οποίος έχει γράψει μια λαμπρή πορεία στην Ελλάδα, στη χώρα μας και έχει μαζί μεγαλώσει γενιές και γενιές ανθρώπων. Μας έχει εμπνεύσει, μας έχει χαρίσει τα μουσικά του έργα και έχει διαχρονικά ένα μεγάλο δρόμο διαγράψει σε όλα τα μουσικά δρόμενα της Ελλάδας. Η περιφέρεια Κρήτης με μεγάλη χαρά υποδέχεται αυτόν τον μεγάλο μουσικοσυνθέτο, συμπατριώτη μας Χρήστο Λεοντή, και είμαστε χαρούμενοι που σε δύο συναυλίες, 29 και 30 Αυγούστου, στις Αρχάνες και στο Ψυχρό, θα απολαύσουμε τις δημιουργίες του, το Καπνισμένο Τσουκάλι, ένα έργο που γράφτηκε 60 χρόνια πριν και τραγουδήθηκε για πρώτη φορά από τον Νίκο Ξυλούρη, από τις περιφερειακές μας χοροδίες, την χοροδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με τη μαέστρο Λένα Χατζηγεωργίου και την μεικτή χοροδία του Δήμου Ηρακλείου με τον μαέστρο Γιάννη Κεγιαδάκη. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε στην Κρήτη τον τεράστιο μουσικό συνθέτη κύριο Λεοντή, τον οποίο μας δίνεται η δυνατότητα να τον απολαύσουμε στο οροπέδιο Λασιθίου και στο Χωριό Ψυχρό στις 30 του μήνα με είσοδο δωρεάν. Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, αν μη τι άλλο, δεν υπήρξε περίπτωση να μην σταθεί αρρωγός σε μια τέτοια προσπάθεια, η οποία πραγματικά προάγει τον τόπο μας, και πάντα ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου θα υποστηρίζει και θα αναδεικνύει και θα βοηθάει οποιονδήποτε πολιτιστικό σύλλογο, όπως συγκεκριμένη περίπτωση στο δραστήριο πολιτιστικό σύλλογο Ξένιο Ζεύς και την δραστήρια πρόεδρο την κυρία Μαρία Πεταρουγίλη, στο εγχείρημα αυτό, το να έρθει ο κύριος Λεοντής στον τόπο μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια Κρήτης και ειδικά στη συντοπίτησά μας την κυρία Γωγό Μιλάκη, που βοήθησε τα μέγιστα έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη συναυλία. Ξαναλέω στις 30 του μήνα στο Χωριό Ψυχρό με είσοδο δωρεάν. Για μας είναι χαρά και τιμή που φιλοξενούμε φέτος τον Χρήστο Λεοντή στις Αρχάνες συγκεκριμένα, στο παλιό Δημοτικό Αρχανών. Η πορεία του όλα αυτά τα χρόνια είναι αδιασμευσβήτητη, επομένως είναι τιμή μας ένας άνθρωπος που έχει τιμηθεί τόσο στο τραγούδι, στο θέατρο, στο κινηματογράφο, για την όλη του πορεία όλα αυτά τα χρόνια, να είναι κοντά μας, να χαρούν οι δημότες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα που το μόνο που έχει να προσφέρει είναι ευεξία, χαρά, ηρεμία στις ψυχές μας, να προάγουμε τον πολιτισμό που τόσο πολύ επιθυμούμε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Επομένως, όλοι σας περιμένουμε την 5η, 29 Αυγούστου, στις 9, στο παλιό Δημοτικό Αρχανών.